Πραγματικά η κατάσταση είναι εκρηκτική και για μας τους εργαζόμενους. Βλέπουμε τις καθημερινές ανατιμήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Βλέπουμε να τραβάει αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια. Πραγματικά το μείγμα είναι εκρηκτικό. Βλέπουμε και με στοιχεία που παρουσιάζονται από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΘΕ. Πραγματικά μας είναι καθυλωτικά. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα το 71% των εργαζομένων έχει αναγκαστεί να μειώσει την κατανάλωση των βασικών ειδών διατροφής. Πρέπει να πούμε ότι πανευρωπαϊκά είμαστε η τρίτη χώρα μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στα επίπεδα φτώχειας, το 27 με 28%, είναι ένα 17 με 18%, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Είναι το 1/5 του πληθυσμού που δυστυχώς στερούνται υλικά αγαθά. Είναι τεράστια τα νούμερα, τεράστια τα ποσοστά. Βλέπουμε ότι αυτό αυξάνεται καθημερινά, αυτό το ποσοστό. Έτσι, είδαμε τον πληθωρισμό να τρέχει το Σεπτέμβριο περίπου ένα 12,1%. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά ξοδεύουν το 80% του εισοδήματός τους σε ενίκιο και τρόφιμα. Άρα λοιπόν πραγματικά πρέπει να παρθούν μέτρα, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα όσον αφορά αυτή την αναχέτηση της κρίσης που πραγματικά μας βρίσκει αυτή τη στιγμή εξουθενωμένους λόγω της ακρίβειας, οι εργαζόμενοι. Φαντάζομαι βάσει της κοινή λογικής, ως ερώτημα σας το θέτω, ότι δεν εννοείται, κύριε Κοκολάκη, επιδοματική πολιτική, αλλά αλλαγή πολιτικής, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί με αξιοπρέπεια να διαβεί, έτσι, και να βιοπορίζεται. Σίγουρα η κυβέρνηση με αυτό που προσπαθεί, όπως το είπατε, επιδοματική πολιτική, δυστυχώς αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά μέτρα, ούτως ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα των εργαζομένων, για να μπορέσουν πραγματικά να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες των οικοκυριών. Μιλάτε για αύξηση μισθών, τι ακριβώς εννοείτε σαν εργατικό κέντρο Ηρακλείου? Εμείς λέμε ότι πρέπει σίγουρα η αύξηση του κατώτατου μισθού να είναι τέτοια που να μπορεί ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί. Λέμε ότι πρέπει να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, κρατικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας βάσει της νομοθεσίας, ούτως ώστε αυτές να γίνονται γενικώς υποχρεωτικές για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους εργοδότες. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυστυχώς δεν υπάρχει ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών όσον αφορά να τηρηθεί η εργατική νομοθεσία στους χώρους εργασίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι η επιθεώρηση εργασίας προσπαθεί, κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βγει έξω να κάνει ελέγχους, αλλά δυστυχώς είναι αποδεκατισμένη. Το ίδιο συμβαίνει και με το Περιφερειακό Ελεκτρικό Κέντρο Ασφαλισμένο, το ΠΕΚΑ, που εκεί προσπαθεί και αυτή με δύο ελεκτές να προστατεύσει τους εργαζόμενους όσον αφορά την υποδηλωμένη εργασία, την αδήλωτη εργασία. Άρα λοιπόν εμείς λέμε στελέχωση αυτών των ελεκτικών μηχανισμών με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ούτως ώστε να γίνουν ουσιαστική έλεγχη στην αγορά μέσα. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα. Εμείς λέμε ότι πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας. Εμείς ειδικά η εποχική εργασία είναι από μόνη της μια επισφαλής εργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι, γιατί καταλαβαίνετε, το ότι λέτε ένα γιατί, μεγάλο ποσοστό... Το λέτε γιατί είσαστε και στον ξενοδοχειακό χώρο. Ακριβώς, για όσους δεν ξέρουν, πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι δυστυχώς πήγε η τουριστική περίοδο πολύ καλά. Δουλέψαν οι εργαζόμενοι 5 με 6 μήνες. Εμείς λέμε επέκταση της τουριστικής περίοδου. Αλλά αφού αυτό δεν μπορεί να γίνει, λέμε ότι πρέπει επιτέλους η επιδότηση ανεργία, η χρονική διάρκεια του επιδόματος ανεργίας να παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες, γιατί πραγματικά αν δεν γίνει αυτό θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω της ακρίβειας. Μισό λεπτό τώρα, οι συνάδελφοί σας δεν καταφέραν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας? Υπάρχουν περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε που πολλοί εργαζόμενοι, γιατί δεν είμαστε μόνο ξενοδοχοπαλοί, εποχικοί εργαζόμενοι, υπάρχουν οι εργαζόμενοι που είναι και σε τουριστικά γραφεία, δεν οικιαζόμενα,
υπάρχουν οι εργαζόμενοι που είναι στο αεροδρόμιο, που δυστυχώς υπάρχει μια βασική παράμετρο που είναι απαράδεκτο μέτρο για την εποχικότητα, που θεωρεί εποχικές μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά το διάστημα εκτός της ρουστικής περίοδους απασχολούν κάτω από το 25% του μέσου όρου που απασχολούν στη σεζόν. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι, να καταλάβετε, δεν θα μπουν ούτε στους 3 μήνες και 5 μέρες επίδομα ανεργίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο. Έχουμε πει ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Μα ξανά μανά, και πέρυσι τα ίδια. Μα και πέρυσι τα ίδια δεν βιώσατε. Ξανά μανά. Ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει λοιπόν θέμα, πραγματικά το λέω, θέμα επιβίωσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τα ελληνικά νοικοκυριά, όταν ειδικά ο άνεργος έχει να πληρώσει ενίκιο. Όταν έχει ένα φοιτητή, θα σκεφτεί να βάλει πετρέλαιο για θέρμανση, θα σκεφτεί να ανάψει το ερκοντήσιό του και να ζεσταθεί. Είναι λοιπόν τρομακτικό αυτή τη στιγμή το μείγμα που υπάρχει για τους εργαζόμενους. Εμείς προσπαθούμε με νύχια και με διόδια τουλάχιστον να επαναφέρουμε δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση ουσιαστική στήριξη στο εισόδημα των εργαζομένων. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τι να σας ρωτήσει κάποιος, ο καθένας παρακάτω δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στο χώρο του, μέσα στο σπίτι του, τα ζει όλα αυτά και τα βλέπει και καταγράφονται και για τη μείωση της αγοραστικής μας κίνησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, αλλά με εκείνα τα πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους, τους εποχικά εργαζόμενους που είναι αυτοί οι οποίοι για άλλη μια φορά θα τραβήξουν πάρα πολύ μεγάλο κουπί μέσα στο χειμώνα και μέχρι να ανοίξουν εκ νέου τα ξενοδοχεία, δηλαδή να πάμε στην επόμενη τουριστική περίοδο, δυστυχώς. Ναι, εγώ θα ήθελα και μέσα από το σταθμό σας πραγματικά να δεικνύετε τα προβλήματα όλων των εργαζομένων. Να σας αναφέρω ότι έχω δεχτεί πάρα πολλές καταγγελίες τις τελευταίες μέρες. Γνωρίζετε ότι η τουριστική περίοδο κλείνει πολύ καλά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αφήξεις όσον αφορά την Κρήτη θα είναι πάνω από 4,5 εκατομμύρια. Επίσης, τα έσοδα θα είναι πάνω από 4,5 δις ευρώ για το νησί μας. Πανελλαδικά πάνω από 19 δις θα είναι τα έσοδα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν εργοδότες που κλείνουν τα ξενοδοχεία. Γίνουν αυτή τη στιγμή, έχουν προχωρήσει για τους καθαρισμούς που χρειάζονται για την αποθήκευση του υλικού που υπάρχει μέσα στο ξενοδοχείο και δυστυχώς έχουμε καταγγελίες ότι δουλεύουν αυτή τη στιγμή ανασφάλιστοι τις μέρες στον καθαρισμό και δεν τους χορηγούν επίσης και το μεροκάματό τους. Αυτές είναι οι καταγγελίες που δεχόμαστε. Θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είδαμε την προηγούμενη τουριστική περίοδο ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού να στελεχώσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εάν αυτοί κάποιοι κύριοι επιθυμούν να τραβάνε αυτή την εκμετάλλευση εις βάρος των εργαζομένων, πραγματικά τα επόμενα χρόνια το φαινόμενο αυτό θα επιδεινωθεί. Και την ευθύνη δεν θα την έχουν οι εργαζόμενοι, κύριε Κοκολάκη, οι εργοδότες. Πέρυσι που τα συζητούσαμε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ανοίγοντας η τουριστική περίοδος, θυμάστε για πόσους ανθρώπους μιλούσαμε ότι είχαν αποφασίσει να αλλάξουν τομέα επαγγελματικό, γιατί πραγματικά δεν έβγαινε υπό τις παρούσες συνθήκες. Αν το περισσινό μάθημα, πάθημα, δεν έγινε μάθημα, φέτος τι θα λέτε και το 23 τι θα λένε όταν πραγματικά δεν θα βρίσκουν εργατικά χέρια ή τα φτηνά εργατικά χέντρα από χώρες των Βαλκανίων θα λύσουν το πρόβλημα για άλλη μια φορά. Ακούστε, ή οι μετανάστες πρόσφυγες από τα κέντρα όπου μένουν θα λύσουν το πρόβλημα. Ακούστε να δείτε, ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητος τομέας όσον αφορά γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δυναμικό να διαχειριστεί, να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν που πραγματικά να αντιπροσωπεύει τη χώρα μας. Σίγουρα μπορούν να εργαστούν εργαζόμενοι, από εκεί όμως και μετά να μάθουν τη δουλειά. Υπάρχουν όμως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων της χώρας μας, όπως είναι η φιλοξένεια, όπως είναι το χαμόγελο, όπως είναι η κουλτούρα, ο πολιτισμός μας, που αυτά δυστυχώς δεν μπορεί να τα μάθει ο καθένας. Είναι στο αίμα μας, είναι στην ψυχή μας μέσα. Εμείς λοιπόν αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας, εμείς οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι. Όχι ότι έχω τίποτα με τους αλλαδαπούς, προς Θεούν, να δουλέψουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά να δουλέψουν με σωστές συνθήκες εργασίας, σωστές συνθήκες
όσον αφορά τη στέγασή τους να αμείβονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και καλώς να έρθουν. Αυτό λέμε εμείς. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη εκμετάλλευση όχι από όλους τους εργοδότες, μέρος των εργοδοτών. Είδαμε λεκτική βία, είδαμε εκμετάλλευση, είδαμε εκβιασμούς, είδαμε απειλές από πολλούς εργοδότες. Σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πρέπει πραγματικά να υπάρξει σεβασμός και αξιοπρέπεια προς τους ανθρώπους εκείνους, τους ανθρώπους του τουρισμού. Πραγματικά εμείς με στοιχεία που υπάρχουν είμαστε εκείνοι που ένα μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών, οι repeaters, έρχονται επειδή γνωρίζουν τον Γιάννη, τον Νίκο, τη Μαρία και τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.